Αντίθετη με το χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε για να δοθούν οι εξισωτικές αποζημιώσεις, εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι του Νομού Λάρισας, οι οποίοι όπως υπογραμμίζουν ακόμη και σήμερα βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το Φλεβάριο, το Μάρτιο δεν μας έδωσαν τα χρήματα, είπαν το Πάσχα δεν ήταν. Με αποτέλεσμα όλο το χειμώνα αυτό που πέρασε να σφάζουμε παρά τη θέλησή μας ζώα, αρνιά ή και πρόβατα ακόμα, για να καλύψουμε κάποια έξοδα για να τρέξουν τα υπόλοιπα τα ζώα. Είμαστε ακόμα και αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα δεν πουλήσαμε για το Πάσχα, σε πολύ λιγνή οικονομική κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τζιότζος επισημαίνει πως εκείνο που τους νοιάζει είναι αν αυξήθηκαν οι εξαγωγές, όταν την ίδια ώρα μειώνονται οι οικογένειες των κτηνοτρόφων και δεν λαμβάνονται μέτρα στήριξης της ελληνικής παραγωγής. Υπολογίζουμε ότι το 2011 θα μειωθούν οι κτηνοτροφικές οικογένειες 17-18.000. Και από την άλλη μεριά, επειδή σπολιάνει κουπάδια ολόκληρα προς την Τουρκία και μουσκάρια και γυλάδια, αυτοί πανηγυρίζουν γιατί αυξάνονται εξαγωγές. Δυστυχώς και το γάλα, αυτή τη στιγμή κάνουμε εξαγωγή και γάλα πρόβειο προς την Τουρκία. Αυτά αντί να πανηγυρίζουν για τις εξαγωγές, θα πρέπει να στεναχωριέται και να δουν ποιο είναι το πρόβλημα και δεν αναπτύσσεται και μειώνεται η κτηνοτροφία. Είναι πλούτος η κτηνοτροφία για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς το να κάνω κομμάτι 5 χόντρο έμποροι, μας φτάσανε εκεί που μας φτάσανε.